πίσω από τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου περί δίκαιης φορολογικής πολιτικής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τη δικαιότερη κατανομή των βαρών, τα περί βιώσιμης ανάπτυξης και άλλα, η πραγματικότητα είναι πως στόχος του όλου κουρνιαχτού και φασαρίας που σηκώνει η κυβέρνηση είναι η κάλυψη της αντιλαϊκής της πολιτικής, συνεχίζοντας από εκεί που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγχρόνως η προσπάθεια, κατά τη γνωστή συνταγή όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, να μονιμοποιήσει στη συνείδηση του λαού και να καλλιεργήσει την αντίληψη ότι όλοι μετέχουν στα φορολογικά βάρη. Προσπαθεί να συγκαλύψει δηλαδή τον βαθύτατα αντιλαϊκό ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής που ασκείται μέσω του φορολογικού συστήματος, που γίνεται διαρκώς όλο και χειρότερο, πιο επιθετικό σε βάρος του λαού. Έτσι, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν σε νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίες θα φορτωθούν στο λαό που ήδη πληρώνει το 93% και πλέον των έμεσων και άμεσων φόρων. Και αυτό το παρουσιάζει η κυβέρνηση ως μια εκδοχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους, με το υποτιθέμενο αντίβαρο των ελαφρύνσεων ψίχουλα για ορισμένα τμήματα του λαού, που την ίδια ώρα όμως τα κλέβει από την άλλη τσέπη, μέσα από τον προϋπολογισμό του 2020, αφού τη νέα χρονιά τα λαϊκά στρώματα θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον 400 εκατομμύρια φόρου εισοδήματος και άλλα 470 εκατομμύρια επιπλέον από την αύξηση του ΦΠΑ. Ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με τις προβλέψεις να μιλάνε για μεγαλύτερη κερδοφορία, θα πληρώσουν ακόμα λιγότερα, περίπου 4 δισεκατομμύρια από τα 52 δισεκατομμύρια της συνολικής φορολογίας. Μάλιστα, τα περί ελάφρυνσης για όλους αποτελούν κοροϊδία, εμπεγμό, όταν το τριπλό όφελος των άμεσων διευκολύνσεων, δηλαδή η παραπέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών από 28% σε 24%, η μείωση της φορολογίας των μερισμάτων στο 5% από το 10%, που είχε μειώσει βεβαίως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 15% στο 10%, η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95%, αλλά και οι έμεσες ελαφρύνσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για παράδειγμα μέτρα για την αναθέρμανση κλάδων στην οικονομία, το τάισμα των πράσινων ομίλων, κίνητρα φοροαπαλλαγής για τους εργοδότες που θα αντικαθιστούν μέρος του μισθού των εργαζομένων με προσφορές σε είδος, αποτελούν το κύριο μέρος των ελαφρύνσεων του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πληρωθούν στο ακέραιο από το λαό με τα ισοδύναμα μέτρα που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Όπως και μέσω της περαιτέρω μείωσης δαπανών για τις λαϊκές ανάγκες, υγεία, παιδεία, πρόνοια κλπ, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τον εξορθολογισμό των αντικειμενικών τιμών για τα ακίνητα που θα συμπαρασύρει το χαράτσι, το έμφυα και άλλα. Και μάλιστα αποτελεί θράσος την ίδια ώρα που 10 χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, γδέρνεται με την άγρια φορολογιστία δισεκατομμυρίων το λαό και η οποία θα συνεχιστεί προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα και οι ανάγκες για κερδοφορία των επιχειρηματιών, των ομίλων. Παρουσιάζεται τις νέες φορολογικές κλίμακες ψίχουλα ως τάχα βαθιά ανάσα για το λαό. Στόχος το τσουβάλιασμα, όπως έκανε εξάλλου πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ, των προκλητικών φοροαπαλλαγών υπέρ του κεφαλαίου με τα ελάχιστα ψίχουλα για τα λαϊκά στρώματα μέσα από το νούμερο του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλήθεια, αυτό αποτελεί δίκαιη πολιτική και δικαιότερη κατανομή για τους πολίτες, όταν το 44% του μηνιαίου εισοδήματος των εργαζομένων πηγαίνει σε φόρους και λογαριασμούς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, και στο τέλος του μήνα τα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά μένουν πανί με πανί, ενώ ένας στους 10 καταφεύγει στο δανεισμό για να μπαλώσει τρύπες. Ή πόσο δίκαιο είναι μισθωτός ή συνταξιούχος με εισόδημα 12.000 ευρώ που ήταν αφορολόγητο μέχρι το 2010, για το 2020 μετά την ελάφρυνση να πληρώνει 563 ευρώ φόρο εισοδήματος. Αλήθεια, το καλό οικονομικό κλίμα και η εμπιστοσύνη των αγορών, όπως λέτε, που η κυβέρνηση αλλά και όλα μαζί τα άλλα αστικά κόμματα κουμπάζουν, ανατρέπουν μήπως, βελτιώνουν την κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, ή αντίθετα προϋποθέτουν τη συνέχιση και ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων.
Γιατί την ώρα που έχουμε συνεχώς δωράκια στους επιχειρηματικούς ομίλους με φοροελαφρύνσεις, απαλλαγές και κίνητρα, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ καταγράφουν την τεράστια αύξηση της μερικής απασχόλησης και την καθήλωση των μισθών στα εξευτελιστικά επίπεδα που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ενώ συγχρόνως παραμένουν οι εκατοντάδες αντεργατικοί αντιλαϊκοί νόμοι, η κλιμάκωση της επίδυσης στην κοινωνική ασφάλιση, η έκτακτη φόρη, ένφια, φόρος επιτιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, που από έκτακτη γίναν μόνιμη. Η καθήλωση των κλαδικών και του μέσου μισθού, που θα ενταθεί το επόμενο διάστημα περαιτέρω με τις πρόσφατες αντεργατικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ παραμένουν, για παράδειγμα, οι 14 μορφές ευελιξίας στον τουρισμό ή το 20% των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα της υγείας που δουλεύουν με τέτοιους όρους, ενώ οι απολύσεις οργιάζουν, έχουμε ένταση της καταστολής και ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Όλα αυτά και άλλα αποτελούν στοιχεία της περίφημης επιστροφής στην κανονικότητα, για την οποία μιλούσαν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μόνο που η εξασφάλιση της κανονικότητας σημαίνει περισσότερα κέρδη για τους λίγους, ενώ για τα εργατικά λαϊκά στρώματα μεταφράζεται σε μόνιμη πηγή δυστυχίας. Να γιατί απέναντι στην επιχείρηση παραπλάνησης και εγκλωβισμού της συνείδησης των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αυτοαποσχολούμενων, των αγροτών, της νεολαίας, που επιχειρείται και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός δεν πρέπει να τσιμπήσει, να μην δεχθεί να ζει με μικρότερες απαιτήσεις, αλλά να προτάξει την ικανοποίηση και κάλυψη του συνόλου των αναγκών του, μέσα από ένα οργανωμένο, μαζικό, ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα με ταξικό προσανατολισμό, το οποίο θα συγκρούεται με τα συμφέροντα του κεφαλαίου μέχρι τις συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, για να μπορεί ο λαός να ζει με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και όχι με αυτές που υπήρχαν πριν από έναν αιώνα.